Γεια σας. Καλό σας μεσημέρι. Τι κάνετε, καλό μεσημέρι. Τι κάνεις εκεί κάτω? Το φούρνο ρετιμιζά. Τι να κάνει άνθρωπος εδώ μπροστά στην κουζίνα του? Έχει βάλει φαγητό και ψήνεται. Και τι έχεις βάλει να ψηθεί? Έχουμε βάλει το φαγητάκι που θα φάμε σήμερα, το οποίο είναι χοιρινές μπριζόλες με λαχανικά. Στο φούρνο θα το ψήσουμε? Στο φούρνο το τελειώνουμε. Α, θα γίνει μια μικρή διαδικασία στο τηγάνι και θα το τελειώσουμε στο φούρνο μας. Ωραία. Ωραίο ακούγεται. Ναι, το φαγάκι που μας προτείνεις. Νομίζω είναι καλό το φαγάκι μας σήμερα. Και τι υλικά χρειαζόμαστε, όλα αυτά που βλέπω μπροστά μου? Λοιπόν, τα βασικά μας υλικά είναι τα λαχανικά, τα οποία είναι πατάτες, μανιτάρια, καρότο, μελιτζάνα, κολοκύθι και ό,τι άλλο έχουμε στο ψυγείο μας. Και ό,τι άλλο βρούμε στο χαριαδάκι, στο μανάβικο. Και μπριζόλες χοιρινές, λαιμός. Αυτά τα βασικά υλικά μας. Και στο τέλος θα κάνουμε και μια ωραία μαγιονέζα. Χειροποίητη μαγιονέζα. Όποιος θέλει την κάνει, όποιος θέλει τη βλέπει, όποιος θέλει. Ναι, γιατί είπαμε την τρώει με το φαγητό. Ας την κάνω από τα χεράκια μας, την κάνουμε εμείς καλύτερα, να ξέρουμε τι έχει. Ωραία. Λοιπόν, να πάμε να δούμε τα υλικά μας. Πήγαμε. Να ψωνίσουμε. Πάμε χαλκιαδάκι. Λοιπόν, ξεκινάμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε. Ας ξεκινήσουμε πρώτα με την πριζόλα μας. Τέλεια. Το κρεατάκι μας. Το κρεατάκι μας. Για μια τετραμελή οικογένεια, εσύ προτείνεις 4 χοιρινές πριζόλες. Ναι, νομίζω μια πριζόλα τώρα που είναι καλή. Αρκεί να. Ο άνθρωπος να τρώει φυσιολογικά. Δηλαδή, άμα τώρα θέλει να φάει παραπάνω. Εμένα σας πω, είπαμε ότι τρώμε υγιεινά. Ναι. Δεν γίνεται να τρώσει υγιεινά με 4 πριζόλες. Όσο υγιεινές και να είναι 4 πριζόλες. Είναι... Εννοώ ένα άτομο. Ναι. Θα βάλω πολύ λίγο λάδι στο τηγάνι. Και έχω μουστάρδα. Βάλεις πάνω στο κρέας σου. Θα βάλω πάνω στο κρέας. Τη βάζουμε μόνο για γεύση και για κάποιο άλλο λόγο? Βασικά για γεύση. Βασικά για γεύση. Άμα την αφήσουμε στο ψυγείο όμως να τραβήξει, θα πάρει και παραπάνω αρώμα και μπορεί να μας μαλακώσει και το κρέας. Γιατί ναι. Έχει ξύδια μέσα, έχει διάφορα μουστάρδα. Θα την αλείψω καλά. Ωραία. Θα πάρω δίπλα μου παρά το πίπερο. Θέλεις να σου αλλά το πίπερο σου? Αχ, μωρέ Θεέ μου, τώρα το έκανε στο πλάνο. Γιατί? Τίποτα. Να τα βγάλω. Έλα. Από εκεί είναι η κάμερα. Δεν μπορείς να βάζεις όλα τα πράγματα από εκεί. Λοιπόν, να τον συνεχίζουμε. Πάλι. Βάζουμε... Άστα. Έλα να σε κρατάω. Δεν ασχολούμαι. Λοιπόν, κάντε ό,τι θέλετε. Αλατάκι ξαναβάλαμε 5 φορές, γιατί μας κόψανε. Μπορεί να κυλήσα τώρα. Πιπέρι. Άμα έχει τίποτα, ελάτε σας ταΐζουμε. Γυρνάω από την άλλη πλευρά. Έλα, στείλω. Μια κουταλιά σε κάθε μπριζολίτσα. Και στην άλλη. Ωραία. Με τα δύο μου δάχτυλα την πασχαλίδα παντού. Ανδριανή, βάλε αλάτι και πιπέρι, αγάπη μου, εσύ. Το βάλω εγώ, δεν πειράζει. Βγάζω το γάντι. Άκουσες τι είπα, έτσι. Πιπέρι. Θα πατήσω τα μυρωδικά μου λίγο για να κάτσουν πάνω στο κρέας. Ωραία, πολύ αλάτι βάζεις. Α, ναι. Κάνει κατακράτηση και εμείς κάνουμε κυταρίτιδα τα κορίτσια. Έλα μου, Ανδριανή, δεν είναι πολύ αλάτι. Εντάξει, εσείς βάλετε βασικά όσο αλάτι θέλετε. Θα τη βάλω στο τηγάνι, έχω βάλει λίγο λάδι, αρκετά δυνατή φωτιά. Θα ψώ την πριζόλα μου μέχρι να μου πάρει χρώμα. Δεν θέλω να μου ψηθεί το τηγάνι, θέλω να μου προψηθεί. Δηλαδή, την τσεκάρω, όταν θα ροδίσει, τη γυρνάω την άλλη πλευρά, τη βάζω ένα ταψάκι και τελειώνω στο φούρνο. Θα το δούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, μάλιστα, κύριε. Αφήνουμε εδώ. Έχει σκάψει καλά το τηγάνι σου και το. Και περιμένουμε να ροδίσει. Λάντζα. Ορίστε. Ευχαριστώ. Τέλεια. Λοιπόν, τώρα θα πάω δίπλα. Έχω μια. Ωραία μεταλλική μπασίνα που θα βάλω μέσα ελαιόλαδο. Τώρα τι θα φτιάξεις? Ξύδι βαλσάμικο, θα κάνω το dressing για τα λαχανικά. Συγγνώμη, εδώ έχεις βάλει κάτι πάνω στην πατάτα. Ναι, θα το πούμε σε λιγάκι αυτό.
και μέλι. Επαναλαμβάνω, ελαιόλαδο, ξύδι βαλσάμικο και μέλι. Τα οποία θα τα ανακατέψω καλά. Και εδώ μέσα θα βάλω τα λαχανικά μου. Ξεκινάμε με το μανιτάρι. Σε τι αναλογίες θα βάζουμε τα... Είναι με το μάτι. Με το μάτι. Και το δάχτυλο. Δοκιμάζω. Λίγο απ' όλα. Δεν υπάρχει αναλογία. Βάζει λοιπόν τα λαχανικά σου εκεί, τι θα δώσουμε, τι θα δώσω αυτό το dressing. Βασικά γεύση. Βασικά. Αφήνω ακόμα λίγο. Θα δεν σε βοηθήσει σε κάτι. Ναι. Θα ήθελα να νομίζω στην κόλυτα είναι έτοιμη. Λοιπόν, ξεκινάω με το μανιτάρι. Το οποίο το έχω βάλει μέσα στην βασίλια με το dressing. Άμα αρχίσει να καίγεται, να μυρίζει, πες μου. Βλέπουμε, ανακατεύω καλά. Και τα βάζω σε ένα περίμαχο σκεύος. Τι μου άρπαξε. Συνεχίζω με τα καρότα. Τα καρότα είναι μικρά αυτά, δεν τα κόβω. Αφήνω όπως είναι. Τα ανακατεύω και αυτά καλά. Θα βάλω και αυτά εδώ μέσα. Οι πατατούλες μου είναι οφθές. Να κάνω μια εύκολη οφθή πατάτα. Την ψεκάζω καλά, να βραχεί. Βάζω χοντρό αλάτι. Έτσι με το νερό θα κολλήσει πάνω το χοντρό αλάτι. Και τη βάζω προς το φούρνο για μισή ώρα. Και αυτές είναι ψημένες. Είναι ψημένες, είναι πατάτα αυτή. Πολύ εύκολη πατατούλα. Λοιπόν, θα τις κόψω στη μέση. Είναι από αυτές που τρώμε με τη φλούδα, ε. Μπράβο. Άρα καλά, καλά ψημένες. Και αυτή είναι καλό ανακάτεμα. Τι ωραία ιδέα. Και μέσα. Ωραία. Τώρα μου μένει η μελιτζάνα και το κολοκύθι. Πειράζει το χαμηλώνει λίγο για όχι να το προλάβω. Ξανανακατεύω και αυτά. Το κοτσάνι από τη μελιτζάνα δεν το βγάζει. Θα τα αφήσω όπως είναι για να το έχω ντεκοράξει στο πιάτο. Εντάξει, μετά όταν ψηθεί αυτό με μια κίνηση βγαίνει, είναι πολύ εύκολο. Ωραία. Να τις βγάλουμε, λέω, τις πριτσόλες, αφού είναι να ψηθούν και στο φούρνο. Αδριανή, τις βγάζουμε. Εδώ από μέσα δεν μας πειράζει που είναι ροζέ. Εμείς θέλουμε απλά ροζέ, να... Για θα ψηθεί στο φούρνο μαζί με τα λαχανικά για 20 λεπτά. Οπότε. Κλείνω, ε. Ναι. Θα τις βάλω εδώ. Από πάνω, ε. Από πάνω. Α, είναι πολύ έξυπνο αυτό που κάνεις. Γιατί θα ψηθεί στο φούρνο και θα κατεβάσει και η μπριζόλα τα ζουμάκια τα της. Ζουμάκια της και θα έχουν ήδη αυτά που έβαλε, τη μαρινάδα, τα λαχανικά και το ζουμάκι από κρέας. Έχω ένα ωραίο αποτέλεσμα. Λοιπόν, δεν ρωτάμε αν βάζεις λεμόνι. Έχω χυμό λεμόνι, παιδιά, ταιριάζει πάρα πολύ με το κρέας όπως και το κάνουμε. Εννοείται, ναι. Αν δεν βάλεις λεμόνι, χυμό λεμονιού στη μπριζόλα. Και βάζουμε στο φούρνο. Θέλει γύρω στα, σε δυνατό φούρνο γύρω στα 15-20 λεπτά. Έχεις προσθέσει εδώ τίποτα νερά και τέτοια. Τίποτα. Θα κατεβάσει ζουμάκι. Τι ωραίο που είναι αυτό. Ακριβώς. Και να σου πω, άμα έχετε και τεράστιο φούρνο, κάνεις μικρά-μικρά σε πυρήμαχα σκεύη. Ατομικά, ρε παιδί μου, σαν να χωρέει μπριζολίτσα πάνω. Πολύ καλό αυτό που λες. Δεν είναι πολύ ωραίο, εμφανισιακό. Εμφανισιακά. Λοιπόν, οπότε τελειώσαμε. Τέλεια. Το φαγητό είναι έτοιμο, μπαίνει στο φούρνο και το αφήνεται. Είπαμε θερμοκρασία στους 170-180 βαθμούς, 15-20 λεπτά. Τσεκάρουμε. Μπορεί να χρειαστεί 30 λεπτά, μπορεί 20 λεπτά. Εντάξει, θα το δούμε. Ανάλογα το φούρνο μας. Ουσιαστικά είναι το κρεατάκι που μας νοιάζει και λίγο να μαλακώσουμε τα σκαρότα και τα κολοκύθια. Λοιπόν, για να φτιάξουμε μια εύκολη μαγιονέζα. Για σκουπίσου λίγο, γιατί είσαι στην τηλεόραση. Θέλω να φρισκαριστείς. Να του βάλουμε ένα καθρέφτη. Ναι. Ένα μπουντουάρ εδώ πίσω. Κανονικά πρέπει... Αφού λοιπόν, τα είχαμε. Πρέπει να μπαίνει... Γιατί ρε θέμα. Να μπαίνει η λίτσα να μας πουδράρει. Η λίτσα. Πώς την είπες. Λίτσα. Λίτσα την είπε. Λίτσα. Λοιπόν, βλέπουμε κρύβο κάτι. Με κρύβο, ε. Ωραία. Προς το παρόν... Έχω ένα πολύ ωραίο μούλτι, το οποίο θα μου κάνει μια εξαιρετική μαγιονέζα. Τα υλικά της μαγιονέζας είναι μουστάρδα. Θέλω μια καλή μουστάρδα, δυνατή μουστάρδα. Ή ξέρεις εσύ ότι βάζει μουστάρδα για να φτιάξει μαγιονέζα. Να σου πω την αλήθεια, όχι. Ήξερα ότι το βασικό υλικό είναι το αυγό για τη μαγιονέζα. Είναι η κλασική συνταγή μαγιονέζας ή είναι μια μαγιονέζα. Όχι, είναι κλασική, δεν έχω κάνει τίποτα. Δηλαδή είναι πως θα θέλω να σου πω. Εγώ δεν έχω φτιάξει ποτέ μαγιονέζα, οπότε δεν ξέρω. Δεν μπορώ λοιπόν να πω ότι έχω μουστάρδα δει κάποιον. Δύο κρόκους αυγών. Δύο κρόκους αυγών. Τότε είναι ξυδάκι. Ξύδι. Λεμόνι. Αλάτι, πιπέρι. Αυτό που θα κάνω για αρχή, πριν βάλω το λάδι, είναι να τα κάνω ένα μείγμα. Αυτό μόνο. Έχω κάνει τη βάση μου. Τώρα που έχω κάνει τη βάση μου, θα αρχίσω σιγά σιγά να ενσωματώνω λάδι. Θα
θα μου άρεσε να βάλω μόνο ελαιόλαδο στη μαγιονέζα, αλλά δεν γίνεται. Το ελαιόλαδο είναι ένα εξαιρετικό λάδι, αλλά είναι πάρα πάρα πολύ βαρύ. Δηλαδή, άμα το κάνω μόνο με ελαιόλαδο, δεν μπορώ να τη φάω μετά. Θα πάει χαμένη. Τι έκανε εσύ? Έβαλα μισό ελαιόλαδο, μισό ηλιέλαιο. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό τώρα το εκπληκτικό σκεύος έχει εδώ μια πατέντα, την οποία βλέπετε έχει δύο μικρές τρυπούλες, που έτσι εγώ θα βάλω το λάδι μέσα και αυτό θα πέφτει σιγά σιγά. Αυτό είναι το multi μάγια της Kenwood που σας χαρίζουμε μέσα από την εκπομπή, που ήδη κάποιοι από εσάς το έχετε πάρει σπίτι τους. Αν διερωτάσετε τι είναι αυτό, είναι για να φτιάχνετε ωραία μαγιονέζα, για να μην κόψει μαγιονέζα. Ρίχνει σταγόνα το λάδι μέσα. Γιατί το μυστικό για την σωστή μαγιονέζα είναι αυτό. Ρυθμός. Δυνατό χτύπημα. Ναι. Κάνει το χέρι εδώ, τώρα έχει το μάγιο που κάνει το χτύπημα. Κάνει δουλειά για μένα, ναι. Να πέφτει το ελαιόλαδο λίγο-λίγο. Έχει ακόμα λίγο να μας δώσει. Έχει ακόμα λάδι, να δούμε. Την ποσότητα του λαδιού, πώς την κρίνουμε? Πώς την κρίνουμε την ποσότητα του λαδιού? Βασικά το βλέπουμε με τη μαγιονέζα. Όσο βάζουμε λάδι, η μαγιονέζα σφίγγει. Σφίγγει. Αλλά όταν σφίξει πολύ, πρέπει να σταματήσουμε. Πρέπει να βάλουμε, αν θέλουμε να φρατέψουμε κι άλλο, δεν βάζουμε άλλο λάδι, βάζουμε νερό. Να την ξαναρρεώσουμε. Γιατί όταν σφίξει πολύ η μαγιονέζα και βάλουμε κι άλλο λάδι, θα μας κόψει. Όταν κόβει μια μαγιονέζα, πώς γίνεται? Θα το καταλάβεις. Είναι. Άλλο για άλλο τελικά. Ναι, σφολιασμένη, αλλού τα λάδια, αλλού τα. Δεν μας έχει σβολιάσει αυτή, δεν μας έχει κόψει. Δεν μας έχει κόψει, αλλά βλέπετε είναι ακόμα ρεή. Οπότε μπορώ να βάλω κι άλλο λάδι. Εγώ τώρα το βγάζω αυτό, θα το κάνω έτσι. Τώρα που έχουμε πάρει τον αέρα. Τι μας κόβει, το αυγό ή το λάδι? Το λάδι. Σφίγγει πάρα πολύ και δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να γίνει πέτρα. Αναγκαστικά μετά χωρίζει. Διαλέονται τα υλικά. Διαχωρίζονται πάλι. Ξαναπατάω και βλέπω. Βλέπετε ότι σιγά σιγά σφίγγει με το λάδι. Θέλω κι άλλο σφιχτή. Ακόμα λίγο λάδι. Το λάδι πω σιγά σιγά. Να σε ρωτήσω, γιατί κάποιες μαγιονέζες είναι κατάλευκες και άλλες όχι τόσο? Βασικά οι μαγιονέζες του εμπορίου δεν ξέρω πώς γίνονται, να σου πω την αλήθεια. Η χειροποίητη μαγιονέζα είναι κίτρινη. Λόγω του αυγού και της μουστάρδας. Μου αρκεί αυτό. Δεν ξέρω πώς γίνονται. Δεν έχω άποψη. Δεν είναι ότι βάζουμε κάποιο υλικό και τους αποδίδει αυτή η λευκότητα, είναι μετά από επεξεργασία. Βλέπετε, μπορώ να δείξω κοντά. Ναι, φαίνεται μια χαρά. Ναι. Θα βάλω ακόμα λίγο λάδι. Να βάλεις. Τώρα θέλει προσοχή, γιατί αρχίζει και σφίγγει και μπορεί να μου κόψει. Αν μου κόψει όμως, έχουμε πάλι καλό μούλτι, δεν ξέρω, θα επαναφέρουμε. Με νεράκι. Με νεράκι. Τέλος. Ωραία, μάνα μου. Το βασικό για τη μαγιονέζα πριν τη σερβίρουμε, πρέπει να τη δοκιμάσουμε. Γιατί? Ναι. Μπορεί να θέλει αλάτι, μπορεί να θέλει πιπέρι, μπορεί να θέλει ξύδι, Ανδριανή, να δοκιμάσει. Να δοκιμάσει. Θέλει, βέβαια. Δεν έχει καμία σχέση με την πορεία μου. Καμία σχέση. Καταλαβαίνω τώρα αυτό που λες με το ελαιόλαδο. Ότι γίνεται πάρα πολύ βαρύ. Τώρα, ακούς το ελαιόλαδο και έχω βάλει μισό-μισό. Ναι. Και το έκανα για χάρη σου βασικά. Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι το επέμενα. Το έλεγα, έλα τώρα που δεν θα βάλεις ελαιόλαδο και θα βάλεις πορέλα. Το ελαιόλαδο είναι πιο υγιεινό. Αλλά τελικά ορισμένες συνταγές. Καλά, τη μαγιονέζα δεν καταναλώνουμε με τόνους. Εύχομαι και ελπίζω. Οπότε σας επιτρέπω μία μικρή παρασπονδία. Ναι, θα μπορούσε να βάλεις και λιγότερο ελαιόλαδο και παραπάνω. Την άλλη φορά, αν βάλεις καθόλου. Θα σου πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε παραδέχομαι. Λοιπόν. Αλλά ήθελα να δω πώς θα γίνει. Βλέπετε και τα υλικά μας εσείς παράλληλα. Ελπίζω να μπορείτε να τα διαβάσετε. Είναι διάκριτα, ευανάγνωστα. Αρχίσουμε εμείς να σερβίρουμε. Τέσσερις χοιρινές λοιπόν μπριζόλες. Επιλέξτε να σας τις κόψει ο Κρεοπόλης από το λαιμό του ζώου. Πατατούλες τέσσερις. Τις ψεκάζετε, τις αλατίζετε και τις βάζετε να γίνουν οφτές μέσα σε φούρνο για 20 λεπτά. Τις ψεκάζετε με νεράκι. Με νερό. Όχι με φλίτ. Ντομάτες εποχής, όριμες. Μανιτάρια, τέσσερα μεγάλα. Κολοκυθάκια. Μελιτζάνες, καρότα, ό,τι γενικώς έχετε. Ναι. Μέσα, οτιδήποτε έχεις αυτή την εποχή. Τρεις κουταλιές μουστάρδα, ξύδι, λεμόνι, δύο κρόκι, ηλιέλαιο 300 ml, ελαιόλαδο 100 ml, λίγο νερό και μπαλσάμικο με μέλι για τα λαχανικά σας. Ναι. Τα παραπάνω είναι νομίζω για τη μαγιονέζα. Είναι όλα τα υλικά μαζί και για τη συνταγή και για τη μαγιονέζα.
Για τη μαγιονέζα θα χρειαστείτε μουστάρδα, τα υλικά που είναι η μουστάρδα, το ξύδι, το λεμόνι, τους δύο κρόκους και ανάμεικτο ηλιέλαιο ελαιόλαδο. Βασικά, ο πιο εύκολος τρόπος να κάνουμε μια μαγιονέζα αρκεί να βάλουμε μέσα μουστάρδα, ξύδι, λεμόνι, αλάτι, πιπέρι. Αυτό μόνο. Και μετά λάδι. Με αυτό κάνουμε μαγιονέζα. Και το ρυθμίζει στη γεύση, γιατί κάποιος μπορεί να θέλει παραπάνω λεμόνι ή λιγότερο λεμόνι. Δηλαδή και κρόκους να μην βάλουμε, πάλι δεν θα είναι μαγιονέζα. Ωραία. Λοιπόν, εσύ τώρα έχεις αρχίσει να σερβίρεις, αλλά είναι και έτσι πολύ ωραίο, όπως βγήκε από το φούρνο. Είναι πολύ ωραίο στημένο πιάτο. Δείτε που δεν έβαλε καθόλου νερό και όμως έχει μέσα στο... Το πιάτο μου βασικά είναι αρκετά πιστεύω γρήγορο, δεν είναι κάτι... Και εύκολο, το βάζεις εύκολο. Μέσα, ψήνεται και τρώσεις. Λοιπόν, και έχω εδώ και τη μαγιονέζα, την οποία θα βάλω μια κουταλιά στην άκρη. Είναι χειροποίητη και θα την προτιμήσω. Η χειροποίητη μαγιονέζα ταιριάζει πάρα πολύ με το κρέας, γιατί έχει το ξύδι και, και τη μουστάρδα. Σέρβιρε εσύ και θα μας κάνεις μετά ανάλυση. Τέλεια. Γαστρονομική. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο. Γεια σας. Και χαρά σας. Εν αναμονή είμαστε. Βλέπετε, αξιοπρεπείς, κρατιόμαστε με τα χέρια στις τσέπες πάνω από το πιάτο. Το έχει σερβίρει και είναι ένα καλοκαιρινό, πολύ υγιεινό πιάτο. Και με το κρεατάκι του καλοψημένου και με τα λαχανικά του. Και το κάνεις και χειμωνιάτικο, αν θέλεις. Και βάζεις τα χειμερινά λαχανικά. Ναι. Βάζεις κουνουπίδι, βάζεις μπρόκολο. Μπράβο, Θεέ μου, ωραία ιδέα. Λοιπόν, άντε. Εγώ θα φάω, συγγνώμη, δεν φάω τίποτα. Βασικά, εγώ είπα ότι στέγνω στην μπριζόλα πάρα πολύ και την ξεχάσει και λίγο στο και φούρνο. Και εγώ θα σου πω αυτό που σου είπα και πριν, ότι δεν ξέρει να ψήνει στεγνέ μπριζόλε. Ψήσω εγώ στεγνή μπριζόλα, παπούτσι. Αχ, πώς μιλάει το κοινό, την ακούς πώς μιλάει. Εγώ θα βάλω και λίγη μαγιονέζα. Αχ, μόνο του κόβει, μόνο του τρώει. Εγώ περίμενα να μα ετοιμάσει μπουκιά. Κάνουμε κοινωνική ανάλυση. Η μαγιονέζα είναι βαριά. Μαζί με το κρέας όμως. Είναι ένας πολύ καλός συνδυασμός, γιατί είναι η μουστάρδα και το ξύδι. Θα φας να σκόψεις κρεατάκι, έλα. Όταν τρώμε, λέει, δεν μιλάμε. Ευχαριστώ, θα κόψω εγώ κρεατάκι. Σε ευχαριστώ, Στέλιο μου. Η πατάτα αυτή πάρα πολύ μ' αρέσει που είναι με τη φλούδα της και που της έβαλες ναι. Και το... Ναι, το μανιτάρι είναι εξαιρετικό, έχει τραβήξει πάρα πολύ το βινεγκρέτ. Αυτό που κάνουμε δεν είναι σωστό, γιατί δεν είναι, γιατί κοινό, συγγνώμη. Γιατί μόνο λίγες φακές έφαγε σήμερα. Εντάξει, εμείς σου δίνουμε τι θα μαγειρέψεις αύριο. Δεν είναι ότι τρώμε για χόρταση. Ό,τι περισσέψεις θα το κρατήσουμε να το φας αύριο. Δεν είναι στην πλήρης ιδέα με μπριζόλα. Γίνει πιο μαλακιά. Και πώς αποφεύγει κάποιος να κάνει στεγνή μπριζόλα. Να τη βγάλουμε ακριβώς εκεί που πρέπει σημαίνει. Πότε είναι ακριβώς εκεί που πρέπει σημαίνει. Αυτό μετά βάση εμπειρίας. Δηλαδή, την ψήνουμε αρκετά πολλή ώρα να ρωτήσει το τηγάνι και μετά στο φούρνο μπορεί να χρειαστεί 5, μπορεί να χρειαστεί 10 λεπτά. Βλέπουμε. Δηλαδή, άμα ψηθεί ωραία η μπριζόλα μας, να τη βγάλουμε να ψηθούμε και τα λαχανικά μας. Μπορούμε να κόψουμε τα λαχανικά λίγο πιο λεπτά. Να ψηθούν και αυτά. Πολύ γρήγορα, ναι. Τα λαχανικά, δοκίμασε μανιτάρι. Τα λαχανικά έχουν γίνει άπεχτα και αυτά που λέτε για την μπριζόλα είναι βλακίες. Μια χαρά, μια χαρά. Εσύ τι θέλεις, να στάζει αίμα από μέσα. Όχι, να είναι λίγο ροζάκι μέσα. Να είναι λίγο ροζέ. Αν τη θέλετε, όπως την τρώει η πλειοψηφία του κόσμου, ψημένη δηλαδή, είναι εξαιρετική. Χωρίς αίμα μέσα. Βάλτε και μπόλικο λεμονάκι από πάνω. Είπε κοινό, ανάλογα το πώς θέλει κάποιος την μπριζόλα του. Αν τη θέλει με αίμα, από το τηγάνι την τρώει. Αν μην τη βάλετε καν στο τηγάνι. Αν τη θέλετε λίγο να στεγνώσει, τι βάζετε, μπορεί και... Είναι θέμα εμπειρίας και υποκειμενικό. Μπορεί να τη βάλετε και 3 λεπτά, 4 λεπτά. Στο φούρνο. Στο φούρνο 4 λεπτά κοινό. Μαζί με τα βλήτα λέει. Αχ, κάθομαι και μεταφέρω τις βλακίες που λέει. Τα βλήτα είναι άλλη συνταγή, μην μπερδεύεστε. Γιατί τα 4 λεπτά τα ψήνετε τα βλήτα. Βασικό λαιμό είναι μια μπριζόλα που είναι πολύ εύκολη μπριζόλα. Δηλαδή... Τι είναι ρε παιδιά, το φάμε όλο. Ναι, δεν πρέπει να πούμε την άποψή μας, να φάμε όλα τα λαχανικά. Θέλουμε. Δεν είναι ντροπή σου λέει. Θέλουμε μια δεύτερη γνώμη για αυτό ξανά. Από τον εαυτό σου.